Δοκιμασία αποχώρησης για πρώτη φορά φέτος. 10 υποψήφοι, 10 φοράτε μαύρη ποδιά. Και κάποιος από εσάς θα μαγειρέψει για τελευταία φορά στην κουζίνα μας. Δύο καμπάνες έχουμε μπροστά μας. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί? Βασικά υλικά. Γιάννη. Νομίζω, σεφ, ότι θα είναι κάποια βασικά υλικά τα οποία θα πρέπει να τα αναδείξουμε στο πιάτο μας. Ένα φολούδα, σεφ. Υλικά είναι. Μένα σου τίποτε κάτω. Υλικά, μαύρο. Αέρας. Κενό. Κενό. Έτοιμοι. Μάλιστα. Ναι, σεφ. Πάμε. Δύο καμπάνες, δύο υλικά. Σέλερι. Σέλερι είναι καλό μόνο να το πίνετε για Bloody Mary, τίποτα άλλο. Και παστινάκι. Τι γεύση έχει το παστινάκι. Γιατί έχουμε μπροστά μας δύο υλικά? Γιατί είναι στο χέρι σας ποιο από τα δύο υλικά θα επιλέξετε για να μας παρουσιάσετε ένα αλμυρό πιάτο και με ποιο θα κάνετε ένα γλυκό πιάτο. Μια χαρά. Τι? Θέλουμε δύο πιάτα από τον καθένα σας. Καμπάνες βαράνε δυνατά και κλαίμε. Σήμερα πρέπει να επιστρατεύσετε φαντασία, δημιουργικότητα, τεχνική, γεύση, ιδέα, ιστορία, όλα αυτά, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ένα πιάτο αντιγραφής. Έχουμε να κάνουμε με τεστ δημιουργικότητας. Είναι στο χέρι σας, λοιπόν, ποιο θα επιλέξετε για την αλμυρή Παρασκευή και ποιο θα μείνει για την γλυκιά Παρασκευή. Άμα τα θες για πρωταγωνιστή, ειδικά αυτό το παλιό σέλερ λοιπόν, που ήρθε και μου κάθισε εδώ πέρα, πρέπει να το διαχειριστεί σωστά. Αυτός, με τη χειρότερη προσπάθεια, δυστυχώς σήμερα θα αποχωρήσει οριστικά από το διαγωνισμό. Προσοχή όμως. Οι δύο καλύτερες προσπάθειες θα έχουν ασυλία για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Οπότε, παιδιά, πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεστε αυτή την ασυλία. Βάλτε τα δυνατά σας για να βρεθείτε στις δύο καλύτερες θέσεις. Και έτσι, όπως είπε πριν και ο Νίκος, σας λέω και εγώ, μαγειρέψτε σαν να είναι η τελευταία σας φορά στο MasterChef. Δεν κυνηγάω την ασυλία, κυνηγάω το να παραμείνω στο παιχνίδι. Θέλω να δώσω πολλά παραπάνω. Ας ελπίσω ότι δεν θα είναι η τελευταία μου μέρα στο MasterChef. Ο χρόνος που θα έχετε στη διάθεσή σας και για τα δύο πιάτα θα είναι συνολικά 90 λεπτά.